Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Χαρακόπουλε, πρόσφατα κάνατε μία επίσκεψη στη Σουηδία. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της επίσκεψης? Κυρία Μπουροπούλου, στη Σουηδία βρέθηκα εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2023 από την χώρα αυτή, προκειμένου να συζητήσω με τους ομολόγους μου ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, το μείζον ζήτημα που απασχολεί τις χώρες του Νότου και την Ελλάδα ως πύλη εισόδου μεταναστών, το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς μία από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Προεδρία το επόμενο διάστημα, είναι το νέο σύμφωνο για το άσυλο και την μετανάστευση. Η Σουηδία είναι μια χώρα στον βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς είμαστε μια χώρα του Νότου, μια πύλη εισόδου, αλλά το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς βιώνουμε τις συνέπειες του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, του εξανατολών γείτονά μας, ο οποίος εργαλοποιεί τους μετανάστες προκειμένου να ασκεί πίεση και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χάρηκα γιατί είδα μια διαφορά αντιμετώπισης από τους βόρειους εταίρους μας. Μέχρι πρότινος ήταν πολύ αρνητική απέναντι στην αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουν στις χώρες του Νότου για το μεταναστευτικό. Αλλά νομίζω ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η δημιουργία εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών από την Ουκρανία και η απειλή που νιώθουν από τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας οι σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία και η Σουηδία, που έχουν κάνει και αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους βοήθησε στο να συνειδητοποιήσουν ότι τα προβλήματα είναι κοινά στην Ευρώπη και από κοινού πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι το νέο έτος, το 2023, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που δεν θα μένει μόνο στην ευθύνη της φρούρησης των σύνορων, που και τα σύνορα της Ελλάδος δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά θα κάνει πράξη έμπρακτα και την αλληλεγγύη και με τις επιστροφές σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί είναι άλλο η Ελλάδα να πιέζει την Τουρκία ή τις χώρες προέλευσης ή διέλευσης για να επιστρέψουν και άλλο να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τεταγμένα, και επίσης να δεχθούν, κύριε Θεοδόρου, και την επανεγκατάσταση αναλογικά με τις δυνάμεις κάθε χώρας, με τον πληθυσμό και τις δυνατότητες που έχει. Που είναι μεγάλο θέμα, αλλά πώς τους είδατε τους Σκανδιναβούς? Διότι εξαρτώνται πολλά πράγματα από την Τουρκία για το αν θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και αναθεωρούν πράγματα. Στέλνουν ανθρώπους τους οποίους οι Τούρκοι θεωρούσαν εγκληματίες πίσω στην Τουρκία. Αυτό δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Τι γίνεται? Πράγματι, έχετε δίκιο. Ήταν πολύ κουμπωμένοι στις τοποθετήσεις τους στο ιδιαίτερο αυτό ζήτημα. Εγώ από την αρχή τόνισα ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έσπευσε να στηρίξει το αίτημα ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Αλλά οι ίδιοι ήταν πάρα πολύ κουμπωμένοι στις τοποθετήσεις τους και στην κριτική τους απέναντι στην Τουρκία όσο εκκρεμεί το αίτημα ένταξής τους. Αντιλαμβάνονται και συνειδητοποιούν και αυτοί, κύριε Θεοδόρου, τώρα με τι γείτονα έχει να κάνει η Ελλάδα. Βάζουν δηλαδή σε ένα παζάρι, σε ένα δούνε και λαβίν, ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να δεχθούν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και είδαμε μάλιστα ότι υπήρχε και μία ενεξελίξη απέλαση ενός Κούρδου ακτιβιστή στην Τουρκία κατόπιν αιτήματος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πράγματι, η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες, όχι μόνο για το κοινωνικό κράτος, είναι μια χώρα, θα έλεγα, εμβληματική όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, τις πρόνοιες που έχει για τους πολίτες, αλλά είναι και μια χώρα η οποία σεβόταν και σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν μια χώρα που προσέφερε άσυλο σε κάθε κατετραγμένο πολίτη αυτού του τόπου και στα χρόνια της δικτατορίας από την Ελλάδα πάρα πολλοί ήταν αυτοί που βρήκανε καταφύγιο, βρήκανε μια εστία φιλόξενη στην Σκανδιναβία, στη Σουηδία, και μάλιστα πολλοί εξ αυτών διέπρεψαν. Σήμερα διαθέτουμε και δύο ελληνικής καταγωγής βουλευτές στο Σουηδικό Κοινοβούλιο που υποστηρίζουν βεβαίως
τις ελληνικές θέσεις, τα εθνικά μας δίκαια. Μάλιστα. Να μείνουμε στα εθνικά θέματα όμως. Διότι την ώρα που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, μαθαίνουμε ότι υπάρχει αυτό που λέμε μυστική διπλωματία. Και καλό θα είναι να συζητάμε με τους Τούρκους. Αλλά μαθαίνουμε και τι συζητάμε. Επιβεβαιώθηκε η συνάντηση της κυρίας Μπούρα με τον κύριο Καλίν στις Βρυξέλλες και μάλιστα σε γερμανικό έδαφος στην πρεσβεία των Γερμανών. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ είμαι της άποψης, κύριε Θεοδόρου, ότι θα πρέπει να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ακόμα και στις πιο τεταμένες περιόδους των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα 3-3,5 τελευταία χρόνια που βρίσκεται. Όχι μυστικά όμως, κύριε Χαρακόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία στην αρχή. Όχι μυστικές διαπραγματεύσεις κρεσέντο... και σε ξένο έδαφος. Μισό λεπτό λίγο, διότι είναι άλλο πράγμα η επικοινωνία και είναι άλλο πράγμα μυστική διπλωματία και μάλιστα σε ξένη πρεσβεία. Δεν είναι το ίδιο. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Η διπλωματία δεν σημαίνει ότι γίνεται εις επίκον της διεθνούς κοινότητας και εις επίκον όλων των εμπλεκομένων. Συνομιλούμε για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Το ότι συνομιλούμε και ότι δεχθήκαμε την καλή υπηρεσία της Γερμανίας που προσφέρθηκε ως μεσολαβητής για να υπάρξει αυτό το κανάλι επικοινωνίας, δεν σημαίνει ότι ούτε κάνουμε πίσω στα εθνικά μας δίκαια, ούτε χωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα. Αντιθέτως, η κυβέρνηση αυτή στα 3,5 χρόνια που αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας, έχουμε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση ρητορίας αλλά και πράξεων, ευθέων απειλών. Είχαμε το κάζους Μπέλη, τώρα ευθέως μας απειλεί ότι μπορεί ο πύραυλος Ταϊφούν, λέει, να βομβαρδίσει την Αθήνα. Λειτουργεί η Τουρκία ως σαν να είναι παράγον αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη γειτονιά, ως άλλη Βόρεια Κορέα στην Άπο Ανατολή. Λοιπόν, αυτά όλα τα καταδεικνύουμε, τα θέτουμε στην διεθνή κοινότητα, στους διεθνείς θεσμούς, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Στα 3,5 αυτά χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσει σύμπασο ο ελληνικός λαός, πιστεύω, γιατί είναι μια πραγματικότητα, προχώρησε σε δύο μέτωπα. Πρώτον, στη σύναψη συμμαχιών με εταίρους, συμμάχους, με κράτη στην ευρύτερη γειτονιά μας, με σχέσεις με τις οποίες είχαν ατονίσει, και κυρίως προχώρησε σε γενναία εξοπλιστικά προγράμματα, σε ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Θεοδόρου, εάν ομιγέννητο υπάρχει θερμό επεισόδιο, εάν ομιγέννητο η Ελλάδα κληθεί να αντιμετωπίσει τουρκική επίθεση ενόπλης, εμείς θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιθετικότητα. Κανείς δεν θα έρθει να κάνει το δικό μας πόλεμο. Καλές οι συμμαχίες, αλλά θα πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες μόνοι μας να σταθούμε στα πόδια μας. Και αυτά τα χρόνια, με τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν γίνει, με τις συμφωνίες που έχουν αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει θορυβηθεί άλλη πλευρά, γιατί είδε στην πράξη να ανατρέπεται ο συσχετισμός δυνάμεων και η Ελλάδα έχει υπεροπλία και στο ναυτικό και στον αέρα, στο Αιγαίο, και μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε ξένη επιβουλή. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή τον εκνευρισμό στην άλλη πλευρά, ο οποίος σε ένα βαθμό δικαιολογείται γιατί υπάρχουν και εκλογές και έχει εσωτερικά ζητήματα με το ακροατήριό του, το εθνικιστικό, ο Ταϊπ Ερντοάν, με τον εταίρο του, τον Μπαχτσελή. Αλλά φοβούμε ότι ό,τι τίθεται στο δημόσιο διάλογο παραμένει. Και αν θα έχουμε και αλλαγή κυβέρνηση το επόμενο διάστημα από την Τουρκία, δεν σημαίνει ότι οι αξιώσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών θα φύγουν την άλλη μέρα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πρώτον σε θέση να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία της χώρας, και είμαστε. Και δεύτερον, να έχουμε εκείνες τις συμμαχίες που θα δημιουργούν, θα κατανοούν όλοι, ναι, το δίκαιο των ελληνικών θέσεων και θα περιθωριοποιούν την Τουρκία μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική αυτή που ακολουθεί είναι αδιέξοδη. Κύριε Χαρακόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για αυτό που είπατε πριν για τα όπλα. Θεωρείτε όμως ότι όλος αυτός ο εφοδεσμός όπλων από πλευράς Ελλάδας ως αμυντικό μηχανισμό έχει προκαλέσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα? Την έχει πάει τουλάχιστον στο επόμενο βήμα? Κυρία Μπουροπούλου, όπως σας είπα, η Ελλάδα οφείλει, επειδή ακριβώς ζει σε αυτή τη δύσκολη γειτονιά, να είναι σε θέση να υπερασπιστεί
πρώτη την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δυστυχώς δεν ζούμε στο κέντρο της Ευρώπης, δεν είμαστε μία από τις χώρες της Benelux να συνορεύουμε με το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το Βέλγιο που δεν διεκδικούν, δεν εποφθαλμιούν κυριαρχικά δικαιώματα άλλης χώρας. Εμείς είμαστε ταγμένοι να είμαστε το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης, πάντοτε ήμασταν ο κυματοθράφστης των επιβουλών από την Ανατολή, από τους Περσικούς πολέμους, μετέπειτα στους Βυζαντινούς χρόνους, μέχρι και σήμερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κινούμαστε σε δύο μέτωπα, σε δύο άξονες. Πρώτον, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, και αυτό γίνεται σήμερα. Καλύψαμε το κενό και την υστέρηση που είχαμε στην υπερδεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και δεύτερον, να συμμετέχουμε ενεργά σε συμμαχίες που θα λειτουργούν επίσης ως ασπίδα προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό κάνουμε. Η άλλη πλευρά αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων. Έχει να κάνει με την κατάσταση της οικονομίας και την εκτόξευση του πληθωρισμού. Η Τουρκία επανέρχεται σιγά σιγά σε προηγούμενες δεκαετίες που αναγκαζόταν να κόβει μηδενικά από τα χαρτονομίσματα προκειμένου να μειώνει τους υπερβολικούς αριθμούς που είχαν τα νομίσματα. Έφτανε να τυπώνει εκατομμύρια, θυμάμαι, όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στις αρχές δεκαετίας του 90 στην πόλη. Λοιπόν, οδεύουν προς αυτές τις εποχές με την εκτόξευση του πληθωρισμού που έχει γίνει βραχνάς για το μέσο νοικοκυριό στην Τουρκία. Και ταυτόχρονα βεβαίως νιώθει την απειλή μετά από 20 χρόνια διακυβέρνηση ο Ταϊπ Ερντογάν της Ενωμένης Αντιπολίτευσης και φτάνει σε σημείο να υιοθετεί ακραίες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές όπως οι διώξεις των φερέλπιδων πολιτικών του αντιπάλων, όπως είναι η δίωξη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του Εκρέμ Ιμάμογλου, που φοβάται ότι μπορεί να είναι ο πιθανός αντίπαλός του για τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2023. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, ισχυροί, να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς και έτσι μπορούμε να προσερχόμαστε, κύριε Θεοδόρου, για να επανέλθουμε στο αρχικό ερώτημα και στο τραπέζι των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων, από ισχυρή θέση για να επιβάλλουμε τις θέσεις μας. Που οι θέσεις μας δεν είναι τίποτα άλλο από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Οι Τούρκοι είναι αυτοί που ζητούν την ανατροπή της συνθήκης της Λοζάνης. Και για τους τηλεθεατές μας να θυμίσουμε ότι η συνθήκη της Λοζάνης, που είναι εδώ και έναν αιώνα ο ακρογωνιαίος λίθος των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι μια συνθήκη που η Ελλάδα την υπέγραψε ηττημένη. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτή λοιπόν μια συνθήκη, η οποία βεβαίως χάρη και στο διπλωματικό δαιμόνιο του Ελευθερίου Βενιζέλου μπόρεσε να περισσώσει ό,τι μπορούσε να περισσωθεί σε εκείνη την περίσταση. Αυτή λοιπόν τη συνθήκη, που είναι μια συνθήκη ήττας για την Ελλάδα, αυτοί θέλουν να ανατρέψουν καιρό ειρήνης. Δεν μπορεί να το δεχτεί καμία ελληνική κυβέρνηση. Πόσο οι εξελίξεις στην Τουρκία επηρεάζουν την απόφαση του Πρωθυπουργού για το πότε θα γίνουν εκλογές και σε ποιο βαθμό? Και με δεδομένο ότι οι εκλογές δεν θα είναι απλές εκλογές, θα είναι εκλογές με απλή αναλογική, να δούμε αν θα προκύψει κυβέρνηση και μετά να δούμε πότε θα αποφασιστεί να γίνουν και οι επόμενες εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική. Επηρεάζει όλο αυτό το σκηνικό με την Τουρκία την απόφαση του Πρωθυπουργού? Σίγουρα λαμβάνεται υπόψη, κύριε Θεοδόρου, ή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, το καλύτερο θα ήταν, επειδή ακριβώς έχουμε μπροστά μας την πανωνόφουδα της απλής αναλογικής και θα χρειαστεί δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, την οποία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα τη διεξάγει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο αρχαιότερος σύμφωνα με το Σύνταγμα ανώτατος δικαστής. Γι' αυτό και ακριβώς πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να είναι ταυτόχρονα οι εκλογές στην Ελλάδα και στην Τουρκία, στο τέλος δηλαδή της τετραετίας, να συμπέσουν και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει περιθώριο να αξιοποιήσει θα η τουρκική πλευρά το ενδεχόμενο τον ενδιάμεσο χρόνο ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που στην Ελλάδα θα υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι σημαντικό αυτό. Να το πούμε λίγο, γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός παραμένει ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε τη νέα Βουλή. Οι πρώτες εκλογές γίνονται με την παρούσα κυβέρνηση.
Τώρα το αν θα αλλάξουν οι υπουργοί και θα πάμε σε υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών ή όχι, θα το δούμε αυτό. Είναι ένα πολιτικό θέμα, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δεν προβλέπεται και αυτό. Δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Καλό θα ήταν. Δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Οι πρώτες εκλογές λοιπόν θα γίνουν με την παρούσα κυβέρνηση και με απλή αναλογική. Έχουμε λοιπόν. Το πλέον πιθανό είναι ότι δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Παρετείται ο Πρωθυπουργός. Θα αρχίσουν τα λεγόμενα τριήμερα, οι διερευνητικές εντολές από την πρόεδρο της Δημοκρατίας στους αρχηγούς των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιδιώξει σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Επομένως, ουσιαστικά θα καταθέσει την εντολή. Η εντολή θα δοθεί στο δεύτερο κόμμα, στο τρίτο κόμμα και κατόπιν, αν καταστούν και αυτές όπως είναι το πλέον πιθανό, ατελέσφορες, η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με εκλογές οι οποίες θα είναι με μια σύντομη προεκλογική περίοδο 3 εβδομάδων. Και με υπηρεσιακό πρωθυπουργό, όπως είπαμε, τον αρχαιότερο δικαστή των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Αυτό μπορεί να σε αυτό το μεσοδιάστημα. 10 μέρες μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό μπορεί να κρατήσει 10 μέρες, μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα όλο αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης με την ολοκλήρωση των εκλογών και την νέα Βουλή, που θα προκύψει με την απλή αναλογική, παρετείται, δεν παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Όχι, αμέσως μετά από τη στιγμή γίνονται οι πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική λοιπόν. Έχουμε το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει δεδηλωμένη στη Βουλή 151 βουλευτών του πρώτου κόμματος. Θα λάβει την εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το πρώτο κόμμα. Την επιστρέφει αμέσως. Ο υπουργός προφανώς θα την καταθέσει. Την το δεύτερο, αμέσως. Το τρίτο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, διαλύεται και πάλι η Βουλή και παίρνει εντολή ο υπηρεσιακής κυβέρνησης από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο αρχαιότερος δικαστής, και οδηγεί τη χώρα σε νέα εκλογική αναμέτρηση με το νέο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Δεν παραμένει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός και στις δεύτερες εκλογές. Παραμένει μέχρι να αναλάβει, σας λέω, μέχρι να διαλυθεί η Βουλή που προέκυψε με την απλή αναλογική, γιατί δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, και τότε θα πάρει την εντολή, όπως σας είπα, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο αρχαιότερος δικαστής. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν είναι ένα διάστημα πολιτικής αβεβαιότητας. Μπορεί να κρατήσει μια μέρα, μπορεί να κρατήσει και ένα μήνα. Δυστυχώς αυτό είναι το τίμημα. Μπορεί να έχουμε και κυβέρνηση. Λέω, μπορεί. Ξέρω εγώ. Μπορεί να μαζευτούν όλοι της αντιπολίτευσης της σημερινής και να πούνε, α, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μας παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε τα τηλέφωνά μας. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Γιατί γελάτε, το 90 δεν έγινε αυτό, τα έχετε ζήσει. Το 90 και το 91 είχαμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία έγινε με σκοπό να στηθεί η διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών και να πάμε σε ειδικό δικαστήριο. Εάν λοιπόν σύσσωμη αντιπολίτευση σας βάλει απέναντι, το αποκλείεται ως σενάριο αυτό, διότι παρακολουθείτε το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθείτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν έρθει και το ΚΚΕ και πει, μας παρακολουθούσαν να τους ελέγξουμε, που το έχει πει πολλές φορές το ΚΚΕ ότι παρακολουθούνται. Παρακολουθείτε, προφανώς το βάζετε με άλφα και όλα. Μετά, κύριε Χαρακόπουλε. Βγαίνουν τα κουκιά μετά. Αν θα υπάρξει το σενάριο της θερατογένεσης, καλώς κάνετε και το θέτετε στο τραπέζι της συζήτησης και θα τεθεί και κατά την προεκλογική περίοδο, γιατί πολλοί σκέπτονται με χαλαρή διάθεση ότι η πρώτη εκλογή έτσι κι αλλιώς δεν είναι μια εκλογή που θα δώσει η κυβέρνηση, άρα μπορεί ενδεχομένως και να μην πάμε να ψηφίσουμε ή να ψηφίσουμε με πιο χαλαρή διάθεση και κάποιο μικρότερο κόμμα. Λοιπόν, επομένως ας το έχουν υπόψη τους αυτό οι πολίτες που μας ακούνε. Από την πρώτη εκλογή, όσοι θεωρούν ότι δεν πρέπει η χώρα να μπει σε περιπέτεια, όσοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να βάλουμε το διακύβευμα της σταθερότητας σε ερωτηματικό, θα πρέπει να προσέλθουν από την πρώτη κάλπη και να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Στην πρώτη κάλπη θα ψηφίζουμε σαν να ψηφίζουμε στην δεύτερη κάλπη με στόχο το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Καλά κάνετε και το θέτετε και θα τεθεί, πιστεύω, ότι όσο οδεύουμε προς τις εκλογές της άνοιξης του καλοκαιριού, μένει να δούμε, το ζήτημα αυτό, γιατί θα είναι καταστροφικό για τη χώρα να σχηματιστεί μια ευκαιριακή
πλειοψηφία, μια τερατογένεση όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε, με μόνο στόχο απλά και μόνο την επιβολή της απλής αναλογικής από μια πλειοψηφία ευκαιριακή 200 εδών, αν ομιγέννητο προέκυπτε από την πρώτη κάλπη. Έκανε τόσες παρεμβάσεις ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Καραμανλής, έκανε τόσες παρεμβάσεις ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιολογία του απορρίτου, το είπε και ο ένας, το υποστήριξε και ο άλλος. Εσείς εκεί στη σύγχρονη Νέα Δημοκρατία δεν ακούτε τους προηγούμενους. Κύριε Θεοδόρου, νωρίτερα στο ρεπορτάζ που παίξατε πριν ως χαλή για να μπούμε στην κουβέντα μας ήταν το Qatargate. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε εξαρθρωθεί αυτή η σπήρα, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που ακούμε, η εγκληματική αυτή οργάνωση που χρημάτιζε ευρωβουλευτές, ευρωπαίους αξιωματούχους προκειμένου να δημιουργούν μια άλλη εικόνα για το Κατάρ ή προκειμένου να προωθούν συμφέροντα της χώρας αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με υποκλοπές. Αν δεν υπήρχε δυνατότητα παρακολουθήσεων ευρωβουλευτών, πολιτικών προσώπων, θα μπορούσε να είχε εξαρθρωθεί αυτό το κύκλωμα. Επομένως, εγώ κρατώ, γιατί φύση αισιόδοξος, προσπαθώ πάντοτε να βλέπω από το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή και ο Ανδρουλάκης γι' αυτό τον παρακολουθούσανε, διότι υπήρχε υποψία ότι έπαιρνε μαύρο χρήμα. Δεν το ξέρω, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν του υποδείχθηκε να συνομιλήσει με το αρμόδιο όργανο που τον παρακολουθούσε για να του πει τον λόγο για τον οποίο τον παρακολουθούσε, δεν το έπραξε. Εκείνο που ξέρω είναι το εξής, ότι πρώτον, η χώρα, καθώς βρίσκεται σε μια δύσκολη γειτονιά, σε μια εποχή που υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, που υπάρχουν ξένες μεγάλες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν να επηρεάσουν ακόμη και εκλογικά αποτελέσματα σε χώρες προκειμένου να τις καταστήσουν φιλικές ή δορυφόρους, η χώρα χρειάζεται ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου των παρακολουθήσεων προκειμένου να υπάρχει λογοδοσία και δικλείδες ασφαλείας. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, μετά από την υπόθεση των υποκλοπών που είδε το φως της δημοσιότητας, με τις πρωτοβουλίες που έλαβε η κυβέρνηση, προχώρησε και σε αυτές τις θεσμικές αλλαγές για να ενισχυθεί το πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, γενικότερα προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν θα υπερασπιστώ ως σωστές τις επιλογές που έγιναν στο παρελθόν, κύριε Θεοδόρου, αλλά όπως σας είπα, θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και νομίζω ότι το πάθημα κάθε φορά, εάν γίνεται μάθημα, κάνουμε ένα βήμα μπροστά ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα και στην παρούσα συγκυρία πιστεύω ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά, μετά βεβαίως από αυτή την υπόθεση η οποία δημιούργησε εντάσεις και δηλητηριάζει τώρα την πολιτική ζωή της χώρας και φοβούμαι ότι θα οδηγηθούμε στην προεκλογική περίοδο υπό αυτή τη βαριά σκιά της υπόθεσης των υποκλοπών. Έχει δημιουργηθεί θέμα στη Νέα Δημοκρατία όμως. Το κουβεντιάζεται. Δεν είναι κακό να το πούμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα, κύριε Θεοδόρου. Είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα. Και φυσικό είναι να συζητούμε. Δεν υπάρχει σιωπή, τέλος πάντων, σιωπητήριο σε ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας. Συζήτηση γίνεται και από τη συζήτηση πάντοτε κάτι καλό προκύπτει. Και νομίζω ότι οι αλλαγές που επήλθαν σε νομοθετικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι απόρρια και σε μεγάλο βαθμό τη συζήτηση και του διαλόγου που γίνεται και στην Νέα Δημοκρατία. Πού θα κάνετε Χριστούγεννα τέλος, Λάρισα, θα είστε? Πάντοτε στο χωριό μας, στην εκλογική μας περιφέρεια, που όλο δε μάλλον έτσι κι αλλιώς ήμασταν κάθε φορά στη Χριστούγεννα στη Λάρισα, στο χωριό, αλλά ακόμη περισσότερο είναι μια ευκαιρία αυτές οι μέρες των γιορτών να δούμε κόσμο, να ακούσουμε κόσμο. Βασικό προσόν ενός πολιτικού είναι να ακούει, κύριε Θεοδόρου, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτές οι μέρες των γιορτών να ακούσουμε κόσμο, να ακούσουμε πολίτες. Εγώ δεν θα σας πω ότι έγιναν πολλά στα 3,5 χρόνια, τα αξιολογεί ο κόσμος, αλλά βεβαίως μένουν και ακόμη περισσότερα
να γίνουν. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να συγκρίνει. Και έχουμε μία κυβέρνηση που παράγει αυτά αποτελέσματα απέναντι σε μία αντιπολίτευση που διατυπώνει απλά καλές προθέσεις. Στο τέλος της ημέρας όμως κρινόμαστε όλοι από τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει και όχι από τις προθέσεις. Ο δρόμος για την κόλαση λέγεται ότι είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Αντιθέτως, η κυβέρνηση αυτή στα 3,5 χρόνια έχει πια απτό έργο, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε, όπως όλοι το αναγνωρίζουμε, να κυβερνά σε ταραγμένους καιρούς με μια σειρά από εξωγενείς κρίσεις. Αλήθεια. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι και ο Economist αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι στις νικήτριες στη μάχη της οικονομίας ανάμεσα σε 34 χώρες που έκανε μια πρόσφατη έρευνα. Η τελευταία έκθεση επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρά την έκρηξη του πληθωρισμού σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ελλάδα είμαστε χαμηλότερα του μέσου όρου. Έχουμε μειώσει αρκετά το δημόσιο χρέος εναντί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να ασκούμε και στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Όσο και αν αυτό ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν αυτό ενοχλεί την αριστερά, που ήθελε να έχει το μονοπόλιο, κυρία Μπουροπούλου, της ευαισθησίας, της κοινωνικής ευαισθησίας. Αν το ανοίξουμε το θέμα αυτό, θα πάμε άλλη μια ώρα κουβέντα. Θα τελειώσουμε. Ναι, το αλλά δελτίο. Καλό είναι να υποθούν ότι αυτή η κυβέρνηση μετά από 12 χρόνια αύξησε συντάξεις, αυτή η κυβέρνηση έδωσε αύξηση στον κατώτατο μισθό όταν οι άλλοι απλά την υπόσχονταν. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε κορονοενισχύσεις, αυτή η κυβέρνηση αύξησε το επίδομα θέρμανσης, αυτή η κυβέρνηση δίνει τώρα και το market pass, αλλά τόσο και οι προηγούμενοι, αλλά είναι και αυτά μέτρα στήριξης των Αθηνών. Κύριε Χαρακόπουλε, και οι προηγούμενοι δίνανε επιδόματα. Απλά λέγανε ότι υπάρχει, συγγνώμη, οι φιλελεύθεροι δεν θα είναι σοσιαλιστές των επιδομάτων όσο είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και κοινωνικός φιλελευθερισμός, να το πω με μια πρόταση, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε πίεση χρόνου, είναι στήριξη της ελεύθερης οικονομίας για την παραγωγή πλούτου. Και με την δίκαιη φορολόγηση αυτού του πλούτου έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κοινωνική πολιτική αναδιανομή σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη μεσαία τάξη, στα μεσαία στρώματα. Αυτή η πολιτική είναι που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας, και όχι κοινωνική πολιτική με δανεικά που ξεκίνησε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και χρεοκόπησε τη χώρα και ακολουθήθηκε στη συνέχεια από το ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε τη χώρα στα capital controls. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Σας ευχαριστούμε. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.